Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 21 Μαρτίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Ιόνιαν. Πάμε μαζί να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Βράζει η χώρα από νέα κρούσματα κορονοϊού κάθε ημέρα. Ναυάγιο στις συναντήσεις Υπουργείου Υγείας ιδιωτών γιατρών. Ένα βήμα πριν την επιστράτευση. Τη ζητούν οι ιατρικοί σύλλογοι. Εκδηλώσεις εορτασμού των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 σε ολόκληρη τη χώρα. Στα Καλάβρητα βρέθηκε η επικεφαλής της Επιτροπής Ελλάδα 2021. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εναρκτήριες εκδηλώσεις εκτός των άλλων σε Πάτρα και Κόρινθο. Μέσα στο πλοίο, ενώ ταξίδευε από τα Κύθυρα στον Πειραιά, γέννησε το απόγευμα της Πέμπτης μια 28χρονη γυναίκα. Ρόλο με ευτήρων ανέλαβαν ο πλοίαρχος και ο ύπαρχος του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου. Στα όρια τους, κυρίες και κύριοι, είναι τα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Αχαΐας, Ρίο και Άγιος Ανδρέας, δέχονται μεγάλες πιέσεις με τον αριθμό των νοσηλευόμενων να χτυπά κόκκινο. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο άνοιξε ακόμη μια κλινική για περιστατικά COVID, τα οποία καθημερινά καταγράφονται με τριψήφιους αριθμούς στην Περιφερειακή Ενότητα της Αχαΐας. Δραματική είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία της Πάτρας. Γιατροί και νοσηλευτές δίνουν καθημερινά μάχη προσπαθώντας να ισορροπήσουν με τις νέες κλίνες κορονοϊού να γεμίζουν πριν καν ανοίξουν. Μειώνεται η ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας, καταλαβαίνετε, και για τους COVID ασθενείς και για τους non-COVID ασθενείς, όσο αυξάνεται η πίεση στο σύστημα υγείας. Ασφικτική είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου 82 άνθρωποι βρίσκονται νοσηλευόμενοι, με 11 από αυτούς να δίνουν τη μάχη στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και όλα αυτά όσο οι αρμόδιοι συνεχίζουν τις εκκλήσεις για τήρηση των μέτρων σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί η κατάσταση πριν να είναι αργά. Νομίζω ότι είναι η κορύφωση αυτή τη στιγμή του τρίτου κύματος. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε από πλευράς περιφερειακής αρχής, το έχουμε τονίσει. Είμαστε σε πλήρη συνεννόηση και με την υγειονομική περιφέρεια και με τις διοικήσεις των νοσοκομείων να βάλουμε πλάτη όπου μπορούμε. Αλλά πρέπει και οι πολίτες να καταλάβουν ότι αυτό το κρίσιμο διάστημα, που είναι το τέλος του τούνελ, πρέπει να δείξουν την απαραίτητη υπομονή. Το νοσοκομείο του Ρίου δοκιμάζει τις αντοχές του σε κάθε εφημερία, με τον αριθμό των νοσηλευωμένων να παραμένει τριψήφιος και να μην δείχνει σημάδια μείωσης. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 130 νοσηλευόμενους, εκ των οποίων 25 σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχουμε επιτύξει μια πέμπτη κλινική. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να εκπτύξουμε και έκτη. Εν τούτης υπάρχει ένα σχέδιο backup, αν και εφόσον χρειαστεί, θα το ευχόμαστε βέβαια. Και ελπίζουμε σύντομα να τελειώσουν όλα ή τουλάχιστον να περάσουμε το πικ του κύματος. Κοιτάξτε, πράγματι είναι μια δύσκολη κατάσταση, στην οποία πρέπει όλοι να δείξουμε τον απαραίτητο σεβασμό μας, αλλά να ενώσουμε και δυνάμεις ώστε να στηρίξουμε το νοσηλευτικό μας σύστημα να τα βγάλει πέρα. Και όλα αυτά ενώ επιχειρείται ένα σταδιακό άνοιγμα της αγοράς με μερική επιστροφή στην κανονικότητα και την Αχαΐα να έρχεται σταθερά τρίτη σε αριθμό ημερήσιων κρουσμάτων μετά την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Από τελεσίγραφο σε τελεσίγραφο, κυρίες και κύριοι, πάει η επιστράτευση των ιδιωτών γιατρών, καθώς παρά το ότι η διορία προκειμένου να ανταποκριθούν 200 ιδιώτες γιατροί στην έκκληση για στήριξη του ΕΣΥ έχει λήξει από την Παρασκευή, ακόμη αναζητούνται λύσεις. Συγκεκριμένα, χθες υπήρξε μαραθώνιο τηλεδιασκέψεων τόσο των ιατρικών συλλόγων με τον Βασίλη Κικίλια, όσο και της ολομέλειας των προέδρων των ιατρικών συλλόγων. Όλα δείχνουν όμως πως όλες οι τηλεδιασκέψεις οδήγησαν σε αδιέξοδο. Ταυτόχρονη σύνδεση με Αρκαδία και Μεσσηνία. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Ψυχογιό αλλά και τον κύριο Δημήτρη Τζορτζίνη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Να ξεκινήσουμε από τη Μεσσηνία, τον κύριο Δημήτρη Τζορτζίνη. Κύριε Τζορτζίνη, πείτε μας πού έχετε καταλήξει, γιατί διαφωνείτε, γιατί δεν βγήκε λευκός καπνός στην επικοινωνία και με τον Βασίλη Κικίλια και τι συμφωνήσατε τελικά και οι σύλλογοι μεταξύ σας για αυτή την επαπειλούμενη, να την πω εντός εκτός εισαγωγικών, επιστράτευση η οποία επιχειρείται για να βρεθούν οι γιατροί και να στηρίξουν το σύστημα έτσι όπως έχει επιβαρυνθεί από την πανδημία. Καταρχάς να πούμε κάτι. Η κυβέρνηση που έχει τη διαχείριση της πανδημίας έως τώρα θα έπρεπε να έχει προβλέψει ώστε να έχει αυτούς τους γιατρούς εφεδρεία που χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό είναι ευθύνη καθαρά της κυβέρνησης και όχι κάποιου άλλου. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ο κύριος Κικίλιας δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς ούτε τι ειδικότητες γιατρών θέλει, ούτε έχει δώσει σαφές πλαίσιο όσον αφορά το τι θα κάνουν αυτοί οι γιατροί με τα ιατρεία τους ή με τη δουλειά τους στον ιδιωτικό τομέα
ή με την αστική τους ευθύνη στο νοσοκομείο. Έχουμε μια ενημέρωση για παθολόγους, πνευμονολόγους. Σίγουρα χρειάζεται πρώτης γραμμής, αλλά επίσημα δεν έχει αναφερθεί κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αυτούς τους 200 γιατρούς θα τους είχε βρει πολύ εύκολα αν το Μάρτι πέρυσι είχε ξεκινήσει να κάνει προσλήψεις, ως του λέγαμε, και ως προτείναμε σαν Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και ως επιμέρους σύλλογοι, έτσι ώστε να έχει λύσει το πρόβλημα αυτή τη στιγμή και όχι να προσπαθεί να το λύσει τελευταία στιγμή. Το δεύτερο είναι ότι εκτός από την επιστράτευση και τα τελεσίγραφα, δεν υπάρχουν άλλες μέθοδοι επίλυσης των προβλημάτων. Οι επιστρατεύσεις δεν έχουν γίνει ποτέ στον ιατρικό χώρο. Καλά, δεν είχαμε και ξανά ποτέ, αν μου επιτρέπετε, τέτοια υγειονομική κρίση. Σωστά. Εμένα οι συνάδελφοί μου και νομίζω και του κύριου ψυχογιού και σε άλλους ιατρικούς συλλόγους είναι θετικοί στο να δώσουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους. Φτάνει να επιληθούν κάποια ζητήματα που μπορεί να τα επιλύσει το Υπουργείο Υγείας. Κύριε Τζορτζίνη, βάλτε μια ανωτελεία να βάλουμε στη συζήτησή μας και τον κύριο Ψυχογιό. Κύριε Ψυχογιέ, τι ζητάτε δηλαδή από το Υπουργείο Υγείας ώστε να δεχτείτε να μεταβείτε εκεί που θα σας υποδείξουν και να ενισχύσετε το ΕΣΥ? Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο σας ανησυχεί και δεν δέχεστε αυτό που σας ζητάει το Υπουργείο? Θα σας πω. Θα μου επιτρέψετε να είμαι... Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και επιγραμματικός, αλλά θα μου επιτρέψετε να κάνω μια πάρα πολύ μικρή εισαγωγή. Καταρχήν να επισημάνω ότι πάρα πολύ εύκολα η ελληνική πολιτεία, ενώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα ονομάτιζε και χειροκροτούσε τους ιατρούς σαν ήρωες, πάρα πολύ εύκολα βλέπουμε να προχωρεί σε κινήσεις και απειλές εναντίον τους. Όσον αφορά το ιατρικό σώμα, θα ήθελα να σας ξεκαθαρίσω ότι για μας είναι μια εξαιρετικά δυσάρεστη εξέλιξη αυτή η οποία δημιουργήθηκε χτες, διότι ειδικά αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε κατά μεσής ενός κυριολεκτικά πολέμου και κατά μέσο όρο πεθαίνουν 50 άνθρωποι κάθε μέρα και εμφανίζονται 3.000 κρούσματα, νομίζουμε ότι αυτό το κλίμα το οποίο δημιουργείται είναι τελείως άσχετο, αν θέλετε. Καταλαβαίνετε όμως, ξέρετε, εγώ προσπαθώ να πάρω, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, και τη θέση του απλού κόσμου που μας παρακολουθεί, των ανθρώπων δηλαδή που βλέπουν γιατρούς να αρνούνται, να το βάλω εντός εισαγωγικών και μπορεί να ακουστεί βαρύ, τον όρκο του Ιπποκράτη. Πώς το στοιχειοθετείτε? Γιατί το είπε και ο Κικίλιας αυτό, ότι ζητάμε από γιατρούς να συστρατευτούν και δεν το δέχονται. Δεν μπορώ να το κατανοήσω, λέει. Θα είμαι απόλυτα ξεκάθαρο. Η τρίτη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω, διότι δυστυχώς έχει περάσει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με έναν τρόπο, αν θέλετε, κάπως περίεργο, είναι το γεγονός ότι, ξέρετε, οι ιατρικοί σύλλογοι δεν έχουμε ιατρούς στην τουλάπα μας. Και όποιος μας του ζητάει, ξεκρεμάμε κουστούμια και τα δίνουμε. Η δουλειά των ιατρικών συλλόγων είναι πρακτικά να εξασφαλίζουν, αν θέλετε, το αν υπάρχουν παγίδες, δυσλειτουργίες ή τρόποι οι οποίοι μπορούν να δυσχεράνουν τους ιατρούς στο επιστημονικό τους έργο. Καταλάβαμε τι λέτε. Από εκεί και πέρα, η προσφορά η οποία κάνει η πολιτεία προς τους ιατρούς είναι, αν θέλετε, θα το πω όσο πιο απλά μπορώ, τελείως προσωπική. Αν κάποιος κρίνει ότι τα κίνητρα είναι δελεαστικά και προφανώς βάζει πρωτίστως τον όρκο του, προφανώς θα ανταποκριθεί. Πάμε τώρα λίγο επί της ουσίας, όπου και εκεί θα είμαι πολύ επιγραμματικός. Ξέρετε, προέχει σε μία μάχη να προνοείς, να αντιμετωπίζεις τα δύσκολα. Τι εννοώ? Όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την έναρξη της πανδημίας, οι ιατρικοί σύλλογοι σε επίπεδο τοπικό αλλά και σε επίπεδο κεντρικό, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, έχουν κάνει πάρα πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, διότι όχι είμαστε ούτε πιο έξυπνοι, ούτε έχουμε κάποια μαντική ικανότητα, γνωρίζουμε με βάση τα επιστημονικά δεδομένα ενδεχομένως πότε ζορίζουν και πότε δυσχεραίνουν τα πράγματα. Θα αναφέρω πολύ επιγραμματικά για να μην... Πείτε δύο λόγια για να κλείσουμε και με τον κύριο Τζορτζίνη, για να κλείσουμε τη σύνδεσή μας. Θα μπορούσαμε λοιπόν κάλλιστα
Πρωτίστως να έχουμε καλύψει όλες τις κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν σε όλα τα ένα αυτό. Με βάση τα οργανογράμματα. Δεύτερον, θα μπορούσαμε τις προσλήψεις των ιατρών οι οποίοι περιμένουν να ξεκινήσουν ειδικότητα να τις επιταχύνουν. Θα μπορούσαμε να έχουμε μονιμοποιήσει το σύνολο των επικουρικών ιατρών οι οποίοι υπηρετούν στο δημόσιο σύστημα. Θα μπορούσαμε τις κρίσεις των ιατρών του ΕΣΥ να τις έχουμε διεξαγάγει αστραπιαία. Μάλιστα. Αυτά είναι τα βασικά. Θα έχουμε πάρει μέτρα, επιτρέψτε μου μισό λεπτό και κλείνω εδώ. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει μέτρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα προκειμένου να μην έχουμε 25.000 ιατρούς στο εξωτερικό. Μάλιστα. Αλλά να μπορούμε να τους αφομοιώσουμε στον ελληνικό χώρο. Κύριε Ψυχογέ. Παρόλα αυτά, οι ιατρικοί σύλλογοι έχουν διατεθεί όλοι, και οι πρόεδροι και τα διοικητικά του συμβούλια, όπως και ο Πανελλήνιος μαζί με το διοικητικό του συμβούλιο, στη διάθεση του Υπουργού, αρκεί, όπως είπε και ο συνάδελφος ο κύριος Τζορτζίνης, να έχουμε ένα στοιχειώδες πλάνο του τι ακριβώς χρειάζεται και πού ακριβώς χρειάζεται. Κύριε Τζορτζίνη, δύο λόγια και από εσάς για να κλείσουμε τη σύνδεσή μας. Δεν έγιναν αυτά που είπε ο κύριος Ψυχογιός. Καλώς κακώς δεν έχουν γίνει. Τι γίνεται τώρα? Θα πάμε σε επιστράτευση ή θα σας έρθουν φύλλα πορείας? Ο κύριος Ψυχογιός τα είπε πάρα πολύ καλά. Αυτά περί επιστράτευση, εγώ νομίζω ότι είναι περισσότερο εντυπωσιασμός και παιχνίδι εντυπώσεων, μάλιστα, έτσι ώστε να καλυφθούν λάθη και αυτό το αδιέξοδο που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή, που ανακοινώνει η κυβέρνηση ότι θα ανοίξουν τα πάντα μέσα σε 20 μέρες και ταυτόχρονα έχουμε 3.000 κρούσματα και 180 εισαγωγές εχθές μόνο στην Αθήνα, και δεν βγάζει πουθενά. Οι γιατροί συστρατεύονται με τους πολίτες. Ο ιδιωτικός τομέας επιτελεί ένα συγκεκριμένο έργο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Θα μπορούσε να έχει προνοήσει η κυβέρνηση και να έχει δώσει εντελεστικούς όρους και να έχει νοικιάσει, ή να έχει, πέρα από τις προσλήψεις, να έχει νοικιάσει τα απαραίτητα στοιχεία που θέλει, είτε ιατρικό κόσμο, είτε κλίνες, από τον ιδιωτικό τομέα με ένα εύλογο αντίτιμο, έτσι ώστε να μην φτάσουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί τα χρήματα της πανδημίας, αν κάτσουμε και το σκεφτούμε και το εξετάσουμε, έχουν σκορπιστεί οπουδήποτε αλλού εκτός από την υγεία. Κύριε Τζορτζίνη. Αυτός αναλογιστεί ο κύριος Υπουργός και όχι να κάνει επιστρατεύσεις. Και να πω και ένα τελευταίο. Οι ιατρικοί σύλλογοι, τα διοικητικά συμβούλια και όλοι οι συνάδελφοι ιδιώτες, αν χρειαστεί, θα πάμε εθελοντικά και θα προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στα νοσοκομεία μας. Κύριε Τζορτζίνη. Είτε της Καλαμάτας εγώ, είτε ο κύριος Ψυχογιός στο Παναρκαδικό. Κρατάμε αυτά που είπατε. Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στο δελτίο μας. Είναι μεγάλη συζήτηση και σίγουρα απαιτεί περισσότερο χρόνο. Ακούμε λοιπόν όλα αυτά τα οποία λέτε. Δεν είναι δελεαστική έτσι και αλλιώς η πρόταση. Λέτε πως δεν υπάρχει σχέδιο, ξεκάθαρες θέσεις, αρμοδιότητες, πού, ποιος, πότε και τι προσόντα πρέπει να έχει, έτσι ώστε να εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ και τους δύο για την παρουσία σας. Δυστυχώς, κύριε Ψυχογέ. Απλά πρέπει να ακουστεί αυτό. Ναι. Ήταν εξαιρετικά άκουσος ο τρόπος με τον οποίο το Υπουργείο προχώρησε. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εμείς την ανακοίνωση την ακούσαμε από την τηλεόραση. Και δεν σας κρύβω ότι όταν κάποιος βάζει ένα εκβιαστικό δίλημα, προφανώς υπάρχει και σίγουρα, σίγουρα είναι και αυτό κάτι το οποίο λειτουργήσε ανασταλτικά. Δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος να σου ανακοινώνουν κάτι και σε έναν επιστήμονα καταξιωμένο, έναν άνθρωπο που έχει βάλει πλάτη από την πρώτη μέρα αυτής της πανδημίας. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα και στο Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας στην Πάτρα πραγματοποιήθηκε θεία λειτουργία χώρο στατούντος του Μητροπολίτη Πατρών Χρυσοστόμου. Ο Σεβασμιότατος έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας στους πιστούς που βρέθηκαν υπομονετικά έξω από τον Ιερό Ναό, τηρώντας τα μέτρα της πολιτείας ενάντια στον κορονοϊό. Πατρινοί πιστοί βρέθηκαν έξω από το Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας στην Πάτρα, όπου πραγματοποιήθηκε η Θεία Λειτουργία για την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Και πάντων των Αγίων, απαράξει ημάς της φοβεράς τάφης γνώσου και δοκιμασίας, μέσα από την άνθρωπον αγάπη του και την ευσπλαχνία του, και μας ελευθερώσει
από την επόμενη αυτή μάστιγα. Η Μητροπολιτική Ναή σε όλη τη χώρα λειτουργήσε αντιρώντας αυστηρά μέτρα κατά του κορονοϊού, με συγκεκριμένο αριθμό πιστών και όλους τους ιερείς να έχουν υποβληθεί σε τεστ κορονοϊού. Έκαναν και έκαναν και τα λεγόμενα rapid test και τα λεγόμενα μοριακά τεστ. Και εγώ ίδιος, πάλιν και πολλάκις, έχω κάνει αυτά τα τεστ για να γνωρίζω και εγώ αν έχω ή δεν έχω κάτι και προκειμένου να προφυλάσσουμε και την υγεία των άλλων. Έτσι πρέπει να πορευόμαστε, όχι μόνο στην πανδημία αυτή, αλλά και γενικότερα με υπευθυνότητα ως προς πάσαν άλλην ασθένεια έναντι των αδελφών μας και έναντι του ίδιου του εαυτού μας. Η πρώτη Κυριακή της Σαρακοστής, η Κυριακή της Ορθοδοξίας, γιορτάστηκε με πιστούς μόνο στον Μητροπολιτικό Ναό της Πάτρας, χωροστατούντος το σεβασμιωτά του Μητροπολίτη κυρίου Χρυσόστομου. Πολλοί έμειναν εκτός, περιμένοντας ευλαβικά να ανοίξουν οι πόρτες στο τέλος της λειτουργίας για να προσκυνήσουν. Μένουμε να μπούμε να ανάψουμε ένα κεράκι τώρα. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα για την Ορθοδοξία. Πολύ μεγάλη μέρα, αλλά μένουμε απ' έξω, αυτό έχει σημασία. Μας στενοχωρεί διότι η ζωή μας είναι συνυφασμένη με την Εκκλησία. Βεβαίως στενοχωριόμαστε. Είναι άσχημο να βλέπεις τις εκκλησίες κλειστές. Και περιμένω τρεις ώρες. Και έχω έρθει από τον Απόστολο Παύλο γιατί νόμιζα θα ήταν ανοιχτή η Εκκλησία. Αλλά όσο και να περιμένεις δεν πειράζει. Η ευχή μας είναι όχι απλώς το Πάσχα αλλά το συντομότερο δυνατό να ανοίξουν οι εκκλησίες ούτως ώστε όλοι να εισέλθουν και να δοξολογήσουμε τον Θεό όπως γνωρίζουμε και όπως θέλουμε και επιθυμούμε. Πιστοί και ιεράρχες αναμένουν τώρα με ανυπομονησία τις εξελίξεις για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού, αφού η περίοδος των εορτών του Πάσχα τον επόμενο μήνα και η κορύφωση του Θείου Δράματος θέλουν να τους βρει με ανοιχτούς ιερούς ναούς. Τώρα μέσα σε πλοίο θα πάμε κυρίες και κύριοι και μάλιστα εν πλώ, καθώς είχαμε ένα ιδιαίτερο περιστατικό την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα όταν μια γυναίκα ένιωσε έντονους πόνους ενώ βρισκόταν μεσοπέλαγα στο ταξίδι και το δρομολόγιο από Κύθυρα προς Πειραιά. Το ρόλο των μεευτήρων για να ξεγεννήσουν τη γυναίκα ανέλαβαν όπως θα δείτε ο πλοίαρχος και ο ύπαρχος του Aqua Jewel, του πλοίου Aqua Jewel, εκεί θα πάμε. Καλησπέρα και στους δύο. Θα συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Τζουάνι, τον πλοίαρχο, τον καπετάνιο εξ αριστερών και τον Σταύρο Φρυσούλη, τον ύπαρχο εκ δεξιών. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την επέμβαση που καταφέρατε, με τις οδηγίες βέβαια και του γυναικολόγου της 28χρονης. Τι ήταν αυτό το πράγμα και πώς το διαχειριστήκατε εκείνη την ώρα, έτσι, σας έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο? Όχι, δεν μας έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, ήταν πρώτη φορά. Είχε τύχει δηλαδή στα καράβια που δουλεύουμε. Πώς το διαχειριστήκατε, τι σας ενημέρωσαν, πού οδηγήσατε τη γυναίκα, τι σας είπε, ποια επικοινωνία κάνατε? Η κυρία είχε επιβιβαστεί από τα Κύθυρα για τον Πειραιά. Όπως ενημερωθήκαμε μετά, της είχαν σπάσει τα νερά όσο βρισκόταν στα Κύθυρα και μετά μπήκε στο πλοίο για να μεταφερθεί στον Πειραιά. Ήλπιζε να φτάσει στον Πειραιά και να γεννήσει εκεί προφανώς η γυναίκα. Ναι. Το ταξίδι διαρκεί περίπου 6,5 με 7 ώρες. Είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι μεγάλο ταξίδι. Την πιάσανε πόνοι, επικοινωνήσαμε με τον γυναικολόγο της και το προσπαθήσαμε και με τον Ερυθρό Σταυρό. Ενημερώσαμε Υπουργείο, Θάλαμο, το Δημεραρχείο. Και πήρατε την κατάσταση εν τέλει στα χέρια σας. Δεν γινόταν αλλιώς. Και το μωράκι. Δεν υπήρχε γιατρός. Οπότε μέσα στα καθήκοντά μας είναι να αναλάβουμε και ποια χρέη όταν αν προκύψουν. Η εμπειρία, πώς θα τη χαρακτηρίζατε αυτή η εμπειρία? Βέβαια, στο φυσιολογικό το κετό, περίπου το 80% όπως λένε και οι μεευτήρες γυναικολόγοι, το αναλαμβάνει η φύση. Είναι συγκλονιστικό, είναι ένα θαύμα. Κάτι απίστευτο, βέβαια. Από ζωή, ζωή προέρχεται. Και πήγαν όλα καλά τελικά, ανέμενε ασθενοφόρο έτσι στον Πειραιά. Ανέμενε ασθενοφόρο, ναι, εξ αρχής το είχαμε ειδοποιήσει. Για καλή μας τύχη, το μωρό ήταν εντελώς σε καλή θέση για να μπορέσει να βγει φυσιολογικά. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ο πόνος που τραβάει μια γυναίκα είναι πολύ μεγάλος. Το ζήσατε από πολύ κοντά όλο αυτό. Το συνειδητοποιήσαμε και δύο. Και το μωρό βέβαια όταν έρχεται σε κάνει να τα ξεχνάς όλα. Τι να πει κανείς για αυτές τις στιγμές. Συγχαρητήρια θα σας πούμε που το κάνατε και αυτό σε μια διαδικασία την οποία δεν γνωρίζατε. Είχατε τις όποιες οδηγίες από το γυναικολόγο, αλλά σαν τη φυσική παρουσία δεν έχει.
Συγχαρητήρια και πάλι. Συγχαρητήρια και πάλι και καλές θάλασσες. Σας ευχόμαστε. Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι πήγαν όλα καλά, γιατί αν υπήρχε μια επιπλοκή στη γυναίκα, μια αιμορραγία, είτε ο παλιός λόρος λιγμένος στο παιδάκι, ήταν το παιδάκι λίγο στο πλάι. Θα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Θα ήταν τρομερά δύσκολα τα πράγματα, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Και σήμερα δεν θα ήμασταν με ευθύρες, θα ήμασταν κάτι άλλο. Σας ευχαριστούμε και τους δύο για την παρουσία στο δελτίο μας και τι να πούμε, πάντα τέτοια. Το σίγουρο όχι, που θα πούμε. Να υπάρχουν γιατροί στα νησιά. Έτσι. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, γιατί και οι πλοία που εκτελούν την άγονη επιδοτούμενη γραμμή για να εξυπηρετούν τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Στις εκδηλώσεις εορτασμού τώρα των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 στα Καλάβρητα παραβρέθηκε η επικεφαλής της Επιτροπής Ελλάδα 2021 Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας. Σήμερα το πρωί τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλαβρίτων, χώρο στατούντος του Μητροπολίτη Καλαβρίτων και Αιγυαλίας Ιερωνύμου. Ομιλία εκφώνησε ο καθηγητής χειρουργικής ογκολογίας και πρόεδρος του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Οδυσσέας Ζώρας. Ακολούθησε δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και η αναπαράσταση των γεγονότων από την θεατρική ομάδα Πάνος Μίχος, ιδιαίτερα εντυπωσιακή να πούμε, αν και λυτή λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας, ήταν η αναπαράσταση της ορκωμοσίας των αγωνιστών και της έναρξης της Επανάστασης του 1821, όπως την υποδίθηκαν τα μέλη του θεατρικού ομίλου Πάνος Μίχος σήμερα 21 Μαρτίου, ημέρα που τα Καλάβρητα εορτάζουν την απελευθέρωση της πόλης των Καλαβρίτων. Οι εκδηλώσεις, να πούμε, για την απελευθέρωση των Καλαβρίτων έγιναν χωρίς την παρουσία κόσμου. Μένουμε στην Αχαΐα με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα. Η Πάτρα αυτή τη φορά εκκίνησε τις επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η επίσημη πρώτη έγινε στην πλατεία Ομονίας, όπου βρίσκεται η πρωτομή του πρωτεργάτη της εξέγερσης των πατρών Παναγιώτη Καρατζά, σε μια εκδήλωση με πολλούς συμβολισμούς και επίσης αυστηρή τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων κατά της πανδημίας. Αρματωμένοι με τις σημαίες και τα λάβαρα υψωμένα, μπροστά από την πρωτομή του οπλαρχηγού και πρωτεργάτη της εξέγερσης των πατρών, Παναγιώτη Καρατζά. Είναι μέλη του χορευτικού τμήματος και του σκοπευτικού συλλόγου στην επίσημη πρώτη των επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου Πατρέων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Ήρπαζεν εχμαλώτους και εφώνευεν εξ αυτών. Εχαλούσε τους μήλους και εν ή λόγω τους έβλαπτε κερίως. Έτσι τα αδέρφια του τον δολοφόνησαν στη Μονή Οπλού. Η τιμή στον Παναγιώτη Καρατζά δεν είναι τυχαία, αφού ήταν η ηρωική μορφή των πατρών που λειτουργήσε καταλυτικά στον ξεσηκωμό ενάντια στους Τούρκους που ξεκίνησε την 21η Μαρτίου του 1821. Τα λόγια του Ρίγα Φεραίου του Βελεστινλή είναι επίκαιρα όπως και τότε. Όταν η διοίκηση σβιάζει, αθετεί, καταφρονεί τα δίκαια του λαού και δεν εισακούει τα παράπονά του, το να κάνει τότε ο λαός, η κάθε μέρος του λαού, επανάσταση, να αρπάξει τάρματα και να τιμωρήσει τους τυράννους του, είναι το πλέον ιερό από όλα τα δίκαια του. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και θα το δούμε να εξελίσσεται όλο τον χρόνο. Τις εκδηλώσεις οργανώνει ο πολιτιστικός οργανισμός με πιστή τήρηση των μέτρων και την παρουσία εκπροσώπων αρχών και φορέων της Πάτρας. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι μια μέρα πραγματικά συμπαθιακή. 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και το μήνυμα της Επανάστασης είναι αυτό που ακούσαμε επίκαιρο, πιο επίκαιρο παρά ποτέ. Ενωμένοι, όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε αυτά που φαίνονται αδύνατα. Η 21η Μαρτίου εκκινεί το πρόγραμμα των επετειακών εκδηλώσεων της Πάτρας για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, που θα δώσει έμφαση στα έργα καλλιτεχνών που είναι εμπνευσμένα από τον ξεσηκωμό των Ελλήνων μέσα από εκθέσεις, εκδηλώσεις και δρόμενα. Πλούσιο πρόγραμμα το οποίο θα έχει όλες τις μορφές τέχνης. Τις επόμενες μέρες θα φωτιστούν όλα τα έργα τέχνης που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους. Θα γεμίσει με μουσική η πόλη μας. Η μπάντα του Δήμου 24 και 25 θα παιανίσει.
Οι δράσεις συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες με έμφαση την παραμονή και ανήμερα της Εθνικής Επετείου και περιλαμβάνουν την ειδική φωταγώγηση όλων των γλυπτών των ηρώων του 21, αλλά και τη λειτουργία υπαίθριας έκθεσης σε πλατείες με έργα ζωγράφων με θέμα την Επανάσταση. Τώρα με την ευκαιρία του εορτασμού της 25ης Μαρτίου, ο Δήμος Κορινθίων πραγματοποιεί την πρώτη διαδικτυακή συναυλία ως εναρκτήρια των εκδηλώσεων που θα ακολουθήσουν για τον εορτασμό των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εποχής λόγω της πανδημίας, και θα παρουσιαστεί την 25η Μαρτίου με δωρεάν είσοδο στο κανάλι του Δήμου. Θα συνδεθούμε με τον Δήμο Κορινθίων, εκεί θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Νανόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Και πείτε μας για αυτή την συναυλία, πόσο ιδιαίτερη είναι, τι θα δούμε στις 25 Μαρτίου. Αυτή η πρώτη εκδήλωση που διοργανώνουμε στον Δήμο Κορινθίων είναι μια εκδήλωση που προσπαθεί να συνδυάσει αρκετά πράγματα. Τον λόγο, την παραδοσιακή μουσική, αλλά και την κλασική μουσική. Θα δείτε εκεί την 25η Μαρτίου ότι ηθοποιοί όπως είναι ο Θανάσης Κουρλαμπάς και η Θεοδόρα Ισιάγκου θα αφηγηθούν γεγονότα τα οποία έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 σε κείμενα της κυρίας Καραγιώργου της Όλγας. Επίσης θα έχουμε μουσική με την καλλιτεχνική διεύθυνση του κυρίου Λεμπέση, του Θόδωρου του Λεμπέση. Θα ακούσουμε την μουσική που είναι κλασική μουσική γραμμένη στη διάρκεια της Επανάστασης για να ενημερώσει τους λαούς της Ευρώπης. Ξέρετε, η πολιορκία της Κορίνθου ήταν ένα κλασικό κομμάτι μουσικής το οποίο είχε ιδιαίτερη απήχηση στην Ιταλία, στη Γαλλία και όπου αλλού παίχτηκε και συγκίνησε τους κατοίκους της Ευρώπης υπέρ των ελληνικών θέσεων. Θα ακούσουμε κομμάτια τέτοια. Βλέπουμε και κάποιες εικόνες ταυτόχρονα, ενώ μας περιγράφετε εσείς το περιεχόμενο της συναυλίας. Με την κυρία την Άννα, η οποία θα τραγουδήσει, με μια ορχήστρα μουσικής δωματίου, η οποία είναι από πολλά άτομα. Και βεβαίως και την παραδοσιακή δημοτική μουσική με τον κύριο Παναγιώτη Λάλεζα, τον Κορίνθιο τραγουδιστή. Είναι ένας συνδυασμός που νομίζω ότι είναι και καινοτόμος, αλλά και ποιοτικός. Ανάγκη για πολιτισμό, ανάγκη για ψυχική, εθνική ανάταση, και μας περιγράψατε κάποια πολύ σημαντικά περιεχόμενα αυτής της συναυλίας. Το αναγκαίο κακό της πανδημίας που μας υποχρεώνει για μια διαδικτυακή συναυλία έχει ένα καλό, ότι θα το δει όλος ο κόσμος μέσω του διαδικτύου. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά σε ένα ιδιαίτερο θέμα, η ξενάγηση στο σπίτι του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στο Λιμποβίσι Αρκαδίας προκαλεί δέος και συγκίνηση. Το σπίτι του ήρωα του 21 έχει μετατραπεί σε μουσείο και αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών κάθε χρόνο. Δέος και συγκίνηση προκαλεί κάθε επίσκεψη στο πατρικό σπίτι του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στο μικρό χωριό Λιμποβίσι στην Αρκαδία. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γεννήθηκε και μεγάλος στο Λιμποβίσι. Το σπίτι των Κολοκοτρωνέων καταστράφηκε στα Ορλοφικά όταν οι Αλβανοί κατέπνιξαν την Επανάσταση των Πελοποννησίων και ανοικοδομήθηκε από τον πατέρα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη Κωνσταντή. Σε αυτό έμενε κατά καιρούς ο γέρος του Μοριά. Κατά τις κρίσιμες στιγμές της Επανάστασης στο Χρυσοβίτσι, όταν οι καπεταναίοι εγκατέλειψαν τον Κολοκοτρώνη, οι Λιμποβιτσιώτες, σύμφωνα με την ιστορία, τον στήριξαν όταν απελπισμένος βάδιζε για την Πιάνα. Μετά την εγκατάλειψη του χωριού στα τέλη του 19ου αιώνα, το σπίτι σοριάστηκε, ενώ διατηρήθηκαν τα θεμέλια και μέρος του τείχου μέχρι το 1990, οπότε και αναστηλώθηκε. Ο Κολοκοτρώνης είναι 12 γενιές εδώ πέρα Κολοκοτρωνέων. Δεν γεννήθηκε εδώ, γεννήθηκε στο Ραμοβούνι Μεσσηνίας, γιατί η μητέρα του στα Ορλοφικά έφυγε κυνηγημένη πλέον από τους Τούρκους και προκειμένου να τον γεννήσει, τον γέννησε κάτω από ένα δέντρο στο Ραμοβούνι Μεσσηνίας. Η μητέρα του είναι από την κοντινή Αλωνίστενα, Ζαμπία το όνομά της, Ζαμπία Κοτσάκη λεγόταν, και ζήσαν εδώ. Η ανέγερσή του έγινε με δαπάνη του αρκάδα επιχειρηματία και εφοπλιστή Παναγιώτη Αγγελόπουλου, ο οποίος και χρηματοδότησε τη διαμόρφωση και εξοραϊσμό του γύρου χώρου. Σήμερα το σπίτι λειτουργεί σαν ανοιχτό μουσείο και φιλοξενεί σύγχρονο εικονογραφικό υλικό από τη ζωή και τη δράση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Το επισκέπτονται χιλιάδες επισκέπτες που σειραίουν για να προσκυνήσουν τον ιερό αυτό τόπο χειμώνα-καλοκαίρι.
Το Λιμποβίσι και το Αρκουδόρεμα έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο στην Επανάσταση του 1821. Το Αρκουδόρεμα είχε γύρω στους 500 κατοίκους, το Λιμποβίσι είχε γύρω στους 350 κατοίκους. Ήταν όλοι κλέφτες και αρματολίτες την περίοδο εκείνη και πάντοτε πήγαιναν προς την Νέα Τρίπολη, κατέβαιναν και εάν τα παλικάρια του Κολοκοτρώνη σκοτώνονταν, είχε τόσο κόσμο που μπορούσε πάλι να ανασυντάξει τις δυνάμεις του από την περιοχή, γιατί συμμετείχαν και το Χρυσοβίτσι και η Πιάνα και η Αλωνίστενα στις επιδρομές αυτές. Το Λιμποβίσι, το ένδοξο χωριό των Κολοκοτρωνέων, βρίσκεται χωμένο στο ελατόδασος και μέσα στις μεγάλες χαράδρες του Μενάλου, σε υψόμετρο 1200 μέτρα, ανάμεσα στο Χρυσοβίτσι και την Πιάνα και σε μια πανέμορφη και δύσβατη τοποθεσία. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της ημέρας, έτσι όπως τις κατέγραψαν οι κάμερες και οι δημοσιογράφοι του Ionian. Εσείς μπορείτε πάντα να παρακολουθείτε ολόκληρα τα δελτία μας, αλλά και επιμέρους ρεπορτάζ στα κανάλια του Ionian σε YouTube και Facebook. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.